Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ανοίγει και πάλι το μικρόφωνο του 984. Νικολέτα Σφακιανάκη μέχρι και τις 3 μαζί σας. Νίκος Σφακιανάκη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα με βοηθήσει να συντονίσουμε λοιπόν και τη συζήτηση, την πολιτική συζήτηση που ανοίγουμε ευθύς αμέσως. 3 υποψήφοι, οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας την ημέρα των εκλογών και διεκδικούν φυσικά θέση και λόγο μέσα στο επόμενο ελληνικό κοινοβούλιο. Να τους καλησπερίσω και να τους καλωσορίσω. Είναι ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα, καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, όπως ευχαριστώ και εσάς, κύριε Μάριε Διονέλη, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Μέρα 25. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Καλή δύναμη στους συναδέλφους όλους. Στους συναδέλφους και σε εσάς τους υποψηφίους. Και ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Πασόκ Κινάλ. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι και καλή επιτυχία στους δύο συνομιλητές, κυρία Σφακιανάκη. Καλή επιτυχία και στους τρεις σας και καλή επιτυχία και στους Έλληνες πολίτες ό,τι έχουν να κάνουν με την επιλογή την οποία θα κάνουν είτε σε πολιτικά κόμματα είτε σε πρόσωπα. Να ξεκινήσουμε αυτή την συζήτηση παίρνοντας, αν θέλετε, και ως συνέχεια τόσα λέγαμε και όταν τα μικρόφωνα ήταν κλειστά. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι εδώ η πολιτική, το πολιτικό ζουμί πολλές φορές είναι αυτό που ξεκινάει πριν ανοίξουν τα μικρόφωνα. Κύριε Επιτροπάκη, θα έχουμε δεύτερες εκλογές τελικά? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Και η ερώτησή μου αυτή έχει να κάνει με το δικό σας αφήγημα, με το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, που επιμένει να αναζητά την αυτοδυναμία. Και γιατί όχι να μην πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας? Λοιπόν, καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κατά των συνεργασιών. Είναι υπέρ συνεργασιών. Και αν τη σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μεν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι μονοχρωμική. Έχει από άλλους πολιτικούς χώρους, όχι άλλους βουλευτές, αλλά από άλλους πολιτικούς χώρους υπουργούς. Άρα υποδέχομαι κατά των συνεργασιών. Σήμερα το διακύδευμα των εκλογών, των επόμενων εκλογών, είναι αν θα έχουμε κυβέρνηση και αν θα έχουμε πρωθυπουργό. Και γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρξει αυτοδυναμία, όχι ως αυτοσκοπός ή ως κομματική σκοπιμότητα, αλλά διότι πιστεύουμε ότι είναι εθνική αναγκαιότητα. Με δεδομένη την άρνηση για συνεργασία των κομμάτων με τη Νέα Δημοκρατία, που από ό,τι φαίνεται είναι πρώτο πολιτικό κόμμα, δυστυχώς οδεύουμε προς ένα και μόνο στόχο, η Νέα Δημοκρατία, που είναι αυτοδυναμία. Και αυτό βέβαια θα μπορεί να επιτευχθεί με την πρώτη κάλπη. Εμείς πάμε να πάρουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό, όσο δυνατότερο ψηλό γίνεται, στην κάλπη 21 Μαΐου. Θα δώσει σαφέστατα ο λαός εντολή ποιο ήταν πρώτο κόμμα και ποιο ήταν υποψήφιο πρωθυπουργό. Το Πασόκ έχει μια δικιά του στρατηγική, ούτε θέλει ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα. Δηλαδή, αν θεωρητικά μου τσοτάει 36%, 37% σε μια πρώτη κάλπη με απλή αναλογική, κατά κάποια κόμματα δεν θα πρέπει να υποψηφιστεί ο πρωθυπουργό. Και τότε δεν υπάρχει άλλη λύση να προσφύγουμε ξανά στο λαό, και τότε με ισχυμένη αναλογική αυτό θα επιτευχθεί με τον νέο εκλογικό νόμο, που είναι ο εκλογικό νόμο που ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε, πρώτη κυβέρνηση, μετά από δύο εκλογές. Κύριε Λαμπρινέ, για να έρθω σε εσάς, τελικά ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας επιμένετε σε αυτή τη θέση που είχε εκφράσει ο αρχηγός σας, ο Νίκος Αμβρουλάκης? Γιατί εδώ μπαίνει ένα ερώτημα από τους συνυποψηφίους σας και από τα υπόλοιπα λοιπόν κόμματα. Πώς θα κυβερνηθεί μια χώρα αν δεν είναι επικεφαλής ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, όπως αυτός τουλάχιστον θα αναδειχθεί στις εκλογές? Ναι. Αφού σας καλημερίσω ξανά, κυρία Σφακιανάκη, να σας πω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι για κάποιο λόγο γίνονται εκλογές. Οι εκλογές γίνονται για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Δεν υπάρχει στον πλανήτη περίπτωση στην οποία οι εκλογές να γίνονται για να ξαναγίνουν εκλογές. Να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Υπάρχουν οι εκλογές στις 21 Μαΐου και αν δεν γίνει η κυβέρνηση, αφού εξαντληθούν οι διερευνητικές εντολές όπως λέει το Σύνταγμα, τότε θα πάμε σε επαναληπτικές, δηλαδή σε δεύτερες εκλογές που θα γίνουν από το μηδέν. Οι δεύτερες εκλογές από μόνες τους συνεπάγονται αστάθεια για τη χώρα και είναι κάτι που κανένα κόμμα δεν θα έπρεπε να επιδιώκει. Άρα λοιπόν, η θέση του κυρίου Μητσοτάκη, την οποία εξέφρασε και ο κύριος Επιτροπάκης προηγουμένως, ότι δηλαδή πάμε στην ουσία να κάνουμε ένα μίνι δημοψήφισμα για να βγει ενισχυμένος ο κύριος Μητσοτάκης και να ξανακάνουμε εκλογές, είναι κάτι που νομίζω αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Εμείς έχουμε τη δική μας άποψη που κατατείνει ακριβώς το να σχηματιστεί κυβέρνηση. Η άποψή μας έχει τρία σημεία. Το πρώτο είναι
ένα ισχυρό διψήφο ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ, ώστε να έχει το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να την νομοποίηση, αν θέλετε, για να μπορεί να προωθήσει τις προγραμματικές του προτεραιότητες. Το δεύτερο είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, που είναι μια προγραμματική συμφωνία, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Γιατί η πρότασή μας, ξέρετε, κυρία Σφακιανάκη, δεν είναι πρωτοτυπία. Υπάρχουν 22 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κυβερνήσεις εργασίας και σε 4 εξ αυτών δεν είναι Πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι και λέμε, χαράσπαμε μια πολιτική, συμφωνούμε τι θα γίνει στη χώρα και βέβαια συμφωνούμε και πόσο θα στοιχήσει και από πού θα έρθουν οι πόροι για το κάθε τι που συμφωνούμε. Και το τρίτο βήμα είναι να καταλήξουμε στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την κυβέρνηση, με πρώτο φυσικά το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Εκεί λοιπόν εμείς λέμε ότι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού θα πρέπει να είναι κοινής αποδοχής. Δεν λέμε ούτε ότι πρέπει να είναι από το ΠΑΣΟΚ, ούτε ότι πρέπει να είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ούτε μπαίνουμε σε ονοματολογία. Λέμε απλώς ότι θα βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο θα συμφωνηθεί από τα κόμματα που θα συγκροτήσουν την κυβέρνηση και αυτό το πρόσωπο θα είναι Πρωθυπουργός. Δεν είναι αόριστο όμως, και θα επανέρχομαι έτσι με συμπληρωματική ερώτηση, δεν είναι αόριστο για τον Έλληνα ψηφοφόρο να οδεύει στις κάλπες και να μην ξέρει ποιον θα βγάλει πρωθυπουργό οι κάλπες αυτές. Γιατί κατανοώ το σκεπτικό του Πασοκινάλ, αλλά ο αντίλογος λέει ότι εντάξει, ο Έλληνας πολίτης πρέπει να ξέρει και ποιον επιλέγει. Αν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας δέχονταν να κάνουν ένα βήμα πίσω από τώρα, ήδη από πριν από τις εκλογές, θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει και συζήτηση για τα πρόσωπα. Όμως αυτοί δεν το δέχονται. Σκεφτείτε τη θέση των δύο κομμάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε προηγουμένως ο κύριος Επιτροπάκης, δεν συζητάει καν, θέλει να πάει σε δεύτερες εκλογές. Αντιστοίχως, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει εκδηλώσει καμία τέτοια πρόθεση. Άρα, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, διότι η ψήφος των πολιτών θα καθορίσει και τις εξελίξεις. Εκείνο πάντως για το οποίο μπορείτε να είστε απολύτως βέβαιοι είναι ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε κολοτούμπα. Αυτό που λέμε, και αυτό που λέμε είναι μια τίμια θέση που λέγεται προεκλογικά. Θα μπορούσαμε να κρυφτούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μπαίνουμε σε κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, και αυτό να μας βοηθήσει και εκλογικά. Επιλέξαμε μια πρόταση κυβερνητική. Αυτή θέτουμε στην κρίση των πολιτών και οι πολίτες θα μας επιβραβεύσουν ή δεν θα μας επιβραβεύσουν. Κύριε Διονέλη, το ΜέΡΑ25 τι θέση παίρνει σε αυτό το κομμάτι των συνεργασιών? Ρίχνετε γέφυρες, χτίζετε γέφυρες και με ποιους? Το ΜέΡΑ25 σε ό,τι αφορά την απλή αναλογική έχει πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση. Είναι σαφής θέση μας ότι είμαστε υπέρ της αναλογικής, ότι είναι το πιο δίκαιο σύστημα, και δυστυχώς την απλή αναλογική σε αυτή τη χώρα δεν της έχουμε δώσει τον αέρα να λειτουργήσει, την εκβιάσαμε και τελικά την βιάζουμε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο αυτό, διότι προσπαθούμε να τη χωρέσουμε μέσα στο πλαίσιο των διερευνητικών εντολών των τριών ημερών. Από τις 22 χώρες που είπε ο κύριος Λαμπρινός, θα είχε ενδιαφέρον, και το ρωτώ και λίγο δημοσιογραφικά εκμεταλλευόμενος και την ιδιότητά μου την άλλη, αν ξέρουμε σε ποιες από αυτές τις 22 χώρες που έχουν κυβέρνηση συνεργασίας φτιάχνεται μέσα σε τρεις μέρες η κυβέρνηση. Γιατί στη Γερμανία, για παράδειγμα, θέλει τρεις μήνες. Όπου κάθονται. Άρα τι λέτε, ότι θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει από Λέω ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μια συνταγματική πρόβλεψη, συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα πάμε όμως με αυτά τα δεδομένα. Ωραία. Αφού λοιπόν πάμε με αυτά τα δεδομένα και δεν δίνεται χρόνος, το ΜέΡΑ25 και ο Γιάννης Βαρουφάκης ήδη εδώ και 1,5 χρόνο είπε: να τις οι θέσεις μας, ελάτε να συζητήσουμε. Μάλλον θα διαφωνήσουμε. Γιατί αν δεν διαφωνούσαμε θα ήμασταν το ίδιο κόμμα. Αλλά ελάτε να συζητήσουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι μια στάση που υπηρετεί όσο καμία άλλη των κομμάτων. Και βάζω και το κουκουέ μέσα που λέει ότι εμείς γενικά δεν συνεργαζόμαστε. Εμείς δεν είμαστε εκεί. Εμείς είπαμε, να είτε στις θέσεις μας, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση επί αυτών. Χρηματιστήριο ενέργειας. Λέω ένα για παράδειγμα. Εμείς λέμε να καταργήσουμε. Άρα κάνατε μια πρόσκληση. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν μπορούμε να την καταργήσουμε. Κανείς. Δεν ανταποκρίθηκε κανένας. Και σήμερα ερχόμαστε να πούμε ότι στις 2,5 μέρες στην ουσία το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανταλλάξουμε υπουργεία. Αν υποθέσουμε ότι μπαίναμε σε μια κυβέρνηση. Προδιαγράφετε, κύριε Διονέλη, ότι δεν θα υπάρξει κάποιο κοινό τόπο. Από εμάς, όχι σε αυτά τα δεδομένα. Στις 3 αυτές μέρες δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση, γιατί ακριβώς τιμούμε και υπηρετούμε την απλή αναλογική. Και μετά είναι ένα παζάρι υπουργείων, το οποίο θα το κάνουν πάρα πολύ καλά τα κόμματα και των δύο συνομιλητών μου εδώ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, με οποιονδήποτε και αν είναι πρώτο κόμμα, πιθανότατα με τη Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν θα βάλει κανένα ζήτημα, ούτε καν το θέμα του προσώπου. Ακόμα και θέμα προσώπου να τεθεί, δεν θα είναι κάτι καινούριο για τη χώρα μας. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι πολίτες περιμένουν με αγωνία να μάθουν ποιος είναι ο Πρωθυπουργός. Διαφωνώ με τον κύριο Λαμπρινό. Οι εκλογές δεν γίνονται για να βγάλουμε κυβέρνηση. Οι εκλογές γίνονται για να βγάλουμε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Και ο θεσμικός ρόλος της αντιπολίτευσης, αυτού που θα φωνάζει, που θα βάζει τα θέματα των ανθρώπων απέναντι σε οποιαδήποτε εξουσία, είναι ιερός. Οπότε βάζω βέτο σε αυτό. Λέω ότι όχι, οι εκλογές δεν γίνονται, δεν τελειώνει εκεί η φράση.
γίνονται για να βγάλουμε κυβέρνηση και για να βγάλουμε και αντιπολίτευση. Ψηφίζουμε προφανώς για το ποιο θα μας κυβερνήσει. Ναι, αλλά έχει θεσμικό ρόλο η αντιπολίτευση. Αλλιώς θα πηγαίναμε όλοι να κάνουμε όλοι μαζί μια κυβέρνηση και να τελειώναμε. Δεν θα κάναμε ούτε εκλογές. Εγώ θα προσθέσω ότι είναι ο ρόλος όλων των κομμάτων σε αυτή τη διαδικασία. Και θέλω να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση. Βεβαίως. Κύριε Επιτροπάκη, βλέπετε το ενδεχόμενο μια κυβέρνηση ηττημένων μέσα σε εισαγωγικά. Το βάζω αυτό, όπως τουλάχιστον έχει τεθεί στην πολιτική συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι θα το θέλανε οι ηττημένοι, αλλά δεν θα τους δουν τα νούμερα. Θα είναι τέτοια διαφορά του πρώτου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας με το δεύτερο, με το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο. Και αυτό ζητάμε από τον ελληνικό λαό να δώσει μια ξεκάθαρη εντολή, πρώτη διερευνητική εντολή, που όπως ορίζονται τα συνταγματικά πλαίσια, θα την πάρει ο αρχηγός πρώτου κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και από εκεί θα καθορίσουν εξέλιξεις. Όμως, αντί για τον πατρέμα των εκλογών, που δεν θα υπάρξει θέαμα κυβέρνηση τιμένων. Πλέον είναι σαφές από τα δημοσκοπικά ευρήματα τουλάχιστον, τα οποία είναι πολλά, ότι η διαφορά θα είναι μεγάλη και έτσι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα τέτοιο. Θα το θέλανε, δεν μπορούνε, ξέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι πρώτος και τώρα ξεκινάνε το άλλο αφήγημα, ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός πρώτου κόμματος. Λυπάμαι, αλλά η στάση που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς, το ίδιο θα πέσει σε μια μεγάλη παγίδα εκλογική και θα απολέσει ποσοστά και στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Διότι δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ακολουθεί αυτή η τακτική. Σας μη σας αγχώνει τόσο, κύριε Πετροπάκη. Τι σας αγχώνει το πώς το. Εμείς εδώ πολύ συζητάμε. Εμείς δεν έχουμε άγχος. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε και ξεκαθαρίζουμε, δίνουμε σαφές μήνυμα προς το ελληνικό, αλλά ότι οι εκλογές γίνονται και το δικαίωμα είναι ξεκάθαρο. Για να υπάρξει κυβέρνηση και να υπάρξει πρωθυπουργός. Άρα πώς θα γίνει κυβέρνηση, αφού εσείς λέτε ότι δεν κυβερνάτε με κανένα. Έτσι δεν είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες, ότι λέγοντας μάλιστα ότι και το. Αποκλείοντας και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είπε χθες στην συνέντευξη. Με τη λογική του αρχηγού σας, του Ανδρουλάκη, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Όταν δεν θα αποδεχτείτε τον αρχηγό του πρώτου κόμματος ως υποψήφιο πρωθυπουργό, τότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Θα πάμε στην επόμενη κάλπη, αυτό που λέω. Το πιθανό θα είναι 2 Ιουλίου. Λέω το 2 Ιουλίου, διότι συνταγματικά μπορεί να παίξουν μια εβδομάδα οι προθεσμίες, που θα είναι με την σημαίνια λογική. Εκεί δεν θα χρειαστούμε συνεργασία με ένα ποσό 37% πανελλαδικά. Άρα είναι αλήθεια αυτό που είπα, ότι πάτε σε εκλογές με ατζέντα να ξαναγίνουν εκλογές, ή δεν είναι αλήθεια? Εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την πολιτική ότι δεν θέλει το αρχηγό του πρώτου κόμματος πρωθυπουργό, ναι, πάμε στις επόμενες εκλογές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτή είπα ότι είναι η θέση. Εμείς είναι ξεκάθαρη θέση μας. Έχουμε προτείνει στον ελληνικό λαό και κόμμα για κυβέρνηση και πρωθυπουργό. Εσείς αρνείστε τον αρχηγό του πρώτου κόμματος για πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν, θέλετε την κυβέρνηση ηττημένων προφανώς, αλλά δεν θα σας βγει. Θέλετε, οπότε, κύριε Λαμπρίνε, την κυβέρνηση ηττημένων, και ξαναλέω, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εννοώ μια κυβέρνηση στην οποία στο κυβερνητικό σχήμα δεν θα συμμετέχει ο πρώτος βάσει του αποτελέσματος. Όχι, δεν τη θέλουμε. Και δεν θα πάρουμε, επιτρέψτε μου τώρα, κύριε Σφακιανάκη. Εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη θέση που είναι ότι. Βέβαια, τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι. Αν ρωτούσατε τους πολίτες αν μπορούσαν να καθίσουν τα κόμματα να συνοηθούν αδιακρίτως και να συμφωνήσουν σε μερικά θέματα εθνικά που έχουν το δημογραφικό, την αξιολόγηση, το δημόσιο, την εξωτερική πολιτική, και να γίνει μια κυβέρνηση. Μα νομίζετε ότι η αξιολόγηση, συγγνώμη για την παρέμβαση, η αξιολόγηση στο δημόσιο είναι αυτό που απασχολεί τους πολίτες αυτή τη στιγμή περισσότερο από την ακρίβεια, από το τι μπαίνει στο σπίτι τους, από το καλάθι του νοικοκυριού τους, από το ρεύμα, από τα κόκκινα δάνεια. Πάνω από, κύριε Δονή. Για την αξιολόγηση είναι η όποια συζήτηση. Θα τα βρείτε πολύ εύκολα με την Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλάβατε τι πήγα να πω. Μπορεί να μην το καταλάβατε. Τίποτα δεν απασχολεί τους πολίτες περισσότερο από την τσέπη τους και τη ζωή τους. Είναι αυτονόητο αυτό που λέτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν πηγαίνουμε σε εκλογές ή όταν μιλάμε, δηλαδή απαγορεύεται να μιλήσουμε για το δημογραφικό ή για άλλα εθνικά ζητήματα. Επειδή το βάλατε πρώτο γι' αυτό. Όχι, δεν το βάλα πρώτο, έβαλα τρίτο. Αλλά με διακόψατε. Ήταν ενδεικτική η απάντηση. Δεν το συγγνώμη. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, επειδή πρακτικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Έτσι και επειδή οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι, γι' αυτό εμείς λέμε ότι θα πάμε με το πρώτο κόμμα. Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η θέση μας. Χωρίς πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για να γίνει κυβέρνηση. Για να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας, κυρία Σφακιανάκη, κάποια κόμματα πρέπει να συνεργαστούν. Αντικειμενικά, εμείς με το ΜΕΡΑ δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Τον ΜΕΡΑ 25, με τον κύριο Βελόπουλο ή το ΚΟΕ δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Δεν υπάρχουν κόμματα. Η συνεργασία περιλαμβάνει και από τις 2-3 πλευρές όσοι καθίσουν στο τραπέζι, περιλαμβάνει και υποχωρήσεις. Είστε διατεθειμένοι να κάνετε υποχωρήσεις και ποιες είναι αυτές που βάζετε στο τραπέζι? Καταρχάς να πούμε ότι
μεσολαβεί η ψήφος των πολιτών. Η πρότασή μας τίθεται υπό την κρίση των πολιτών. Δεν πάει να επιβληθεί. Οι πολίτες θα κρίνουν με το ποσοστό που θα μας δώσουν, αν επιδοκιμάζουν ή δεν επιδοκιμάζουν την πρόταση. Αν μας δώσουν ποσοστό που δεν είναι ισχυρό την ψήφο, τότε θα μείνουμε στην αντιπολίτευση, όπως έχουμε πει. Αν όμως μας δώσουν ισχυρό την ψήφο ποσοστό, αυτό θα το εκλάβουμε ως ένα ναι για να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μας και την πρότασή μας. Άρα, ας περιμένουμε να δούμε τη Λαϊκή Βούληση και μετά νομίζω αυτή θα επηρεάσει και τις εξελίξεις. Γιατί ξέρετε, πολλά φαίνονται δεδομένα και τίθενται και ως δεδομένα και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΜΕΡΑ, αν θέλετε, 25, για να μην παραλείψω τον κύριο Διονέλη που είναι παρόν. Αλλά η Λαϊκή Βούληση και τα ποσοστά που θα πάρουν τα κόμματα θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στο αν αυτές οι θέσεις θα μείνουν σταθερές ή θα αλλάξουν. Έτσι. Το μόνο που δεν πρόκειται να αλλάξει είναι ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε ξανά πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη ή τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα. Κύριε Διονέλη, θέλετε να προσθέσετε κάτι στην συζήτηση και ποια είναι η κριτική σας? Μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι σε αυτή τη λογική δυσκολεύομαι να μπω. Δηλαδή, ανάλογα με το ποσοστό που θα πάρει το κάθε κόμμα, θα αλλάξουν και οι θέσεις του. Όχι, δεν είπα αυτό. Καταλαβαίνω. Δεν είπα αυτό. Είπα γιατί για το σχηματισμό κυβέρνηση. Ναι, ενώ ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 28%, ναι, δεν είναι το ίδιο με το να έχει πάρει 36-37, μπορεί να, τότε να αναθεωρήσει τα αντιστοίχως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν η διαφορά μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι πολλές μονάδες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κύριε Διονέλη. Εμείς λέμε ότι όποιο ποσοστό. Εδώ, κύριε Διονέλη, εσείς... δεν ισχυροποιεί ή όχι. Ισχυροποιεί τη θέση σου σε ένα πολιτικό σύστημα. Αλλά δεν αλλάζει τις θέσεις σου, τις πολιτικές. Εμείς λέμε ότι ό,τι ποσοστό και να πάρουμε, οι θέσεις μας θα είναι αυτές. Είτε πάρουμε 3, είτε πάρουμε 13. Αυτό δεν θα αλλάξουν οι θέσεις μας. Αυτό το θεωρώ αυτονόητο για όλα τα κόμματα, κύριε Διονύλη. Μα ναι, επειδή νομίζω θα αλλάξουν οι θέσεις ανάλογα με το ποσοστό. Το παζάρι που γίνεται, γι' αυτό λένε όλοι να δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών και μετά να κάτσουμε στο τραπέζι. Είναι ο αντίλογος αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι πριν, αυτό μας έλεγαν όλο το χρόνο, όλο αυτό τον ένα χρόνο που έχει γίνει η πρόταση Βαρουφάκη, ότι άμα δεν ξέρουμε τους σχετισμούς. Η πρόταση Βαρουφάκη, κύριε, η πρόταση Βαρουφάκη είναι 7 συν 1 σημεία που λέει ελάτε εδώ. Δεν απευθύνθηκε στην ουσία στη Νέα Δημοκρατία, απευθύνθηκε στα υπόλοιπα κόμματα και όχι στον κύριο Βελόπουλο φυσικά. Και λέει ότι σε αυτά τα 7 συν 1 σημεία θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση χωρίς κόκκινες γραμμές, χωρίς προαπαιτούμενα. Πάμε να τα συζητήσουμε. Σας είπα πριν, κατάργηση του θεσμού που επιτρέπει τα κόκκινα δάνεια να πωλούνται στα φαντς. Κατάργηση, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αν αυτό σημαίνει έξω από το ευρώ, εμείς ξέρετε ότι δεν έχουμε κανένα φετίχ και κανένα ταμπού. Άρα λοιπόν εμείς βάζουμε στη συζήτηση αυτά. Αλλά προσέξτε. Το δικαίωμά είναι να επιδιώκετε μια ρήξη με το σύστημα. Η συζήτηση, καθίστε πρώτα, η άποψη, καθίστε πρώτα να δούμε πόσο θα πάρει ο καθένας μας. Για να κάνουμε μετά την κουβέντα, δείχνει ότι αν έχω πάρει λίγο, μικρό ποσοστό, μπορεί και να λέω όχι το χρηματιστήριο ενέργειας να μην το καταργήσουμε. Ας έχουμε και τα funds, αν δεν έχω πάρει 5 ή 6 ή 7%. Σαν άρα λέτε ότι εμένα με ενοχλεί θέσεις. Αυτό. Με ενοχλεί αυτό. Λέω ότι δεν αλλάζουν οι θέσεις μου. Οι θέσεις μου θα είναι, σαν κόμμα, σαν φορέας πολιτικός, θα είναι ίδιες με οποιοδήποτε ποσοστό. Άρα ουσιαστικά εσείς, κύριε Διονέλη, από ό,τι καταλαβαίνω, απευθύνεστε μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Αν εξαιρέσουμε και το ΚΚΕ που έχει δηλώσει ήδη. Το κάλεσμα στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πάντα ανοιχτό. Νομίζω ότι είναι μια μήτρα που προέρχονται ψηφοφόροι υγιείς πολίτες. Ήταν ξεκάθαρη θέση όμως. Ήταν ξεκάθαρη. Απολύτως. Δεν συζητάμε, έτσι κι αλλιώς δεν συζητάμε κανέναν. Αλλά το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους τους δημοκρατικούς, τους προοδευτικούς πολίτες και δεν έχει προαπαιτούμενα σε ό,τι αφορά το αν μπορώ να κάτσω να συζητήσω μαζί σου σε ένα τραπέζι. Προφανώς ξέρω την ακροδεξιά, προφανώς εκεί μας χωρίζει άβυσος, δεν τίθεται θέμα, αλλά σε όποιον πολίτη θεωρεί ότι εδώ υπάρχει μία λέλαπα που ζει ο κόσμος, η ακρίβεια σε ό,τι αφορά το χρηματιστήριο ενέργειας, σε ό,τι αφορά το λογαριασμό του ρεύματος, τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας που πρέπει να ελεγχθούν. Αν αυτό δεν του το λύσουμε το πρόβλημα, θα είμαστε μικρότεροι, κατώτεροι των περιστάσεων. Επειδή βάλατε ένα θέμα και δεν θέλω να δικήσω και τον κύριο Επιτροπάκη, θέλω να του δώσω του λόγο. Επειδή μιλήσατε για ακροδεξιά και μιλήσατε για θέσεις πριν λοιπόν τις εκλογές. Δεχτήκα τους ΜΕΡΑ25, για να πάω στον επόμενο κύκλο συζήτησης. Πολύ μεγάλη κριτική και για την θέση την οποία διατύπωσε και ο κύριος Βαρουφάκης, ότι είχε να κάνει με το κόμμα Κασιδιάρη. Είπε ότι δεν θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τις εκλογές. Γιατί το λέτε? Προσέξτε, αυτό. Μπορεί αυτό να καταλήξει στο συμπέρασμα, είναι ένα άλμα λογικής, ότι αφού λέμε ότι δεν έπρεπε να έχει ισχύσει αυτή η ρύθμιση. Όχι, όχι, εγώ προσωπικά δεν κάνω κανένα άλμα λογική. Σας λέω ότι στενοχωριόμαστε που δεν θα είναι ο Κασιδιάρης υποψήφιος. Μακριά από μας αυτή η λογική. Η λογική μας λέει ότι δεν μπορείς να προστατέψεις την δημοκρατία από κάποιον που επιθυμεί να την ακροτηριάσει, ακροτηριάζοντάς την εσύ. Η γρηγορότερη οδός προς τον φασισμό είναι η φτώχεια. Η φτώχεια που προκαλείται από τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί με τα μνημόνια όλα αυτά τα χρόνια, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν ρίξεις εκεί το βάρος σου,
θα έχεις τον φασισμό. Νομίζετε ότι τελειώσαμε με τον Κασιδιάρη? Με τη Χρυσή Αυγή, γιατί στην ουσία η Χρυσή Αυγή είναι από πίσω ο κόσμος. Νομίζετε ότι τελειώσαμε τώρα? Δεν θα είναι στις εκλογές. Mm-hmm. Αφήνω στην άκρη τον Κανελόπουλο, άλλες υπόγειες διαδρομές που κανείς δεν ξέρει τι γίνεται και τι συζητιέται αυτές τις μέρες. Ρωτώ όμως, έστω και με το ότι αποκλείστηκε το κόμμα Κασιδιάρη, νομίζετε ότι τελειώσαμε? Νομίζουν οι συνομιλητές εδώ ότι τελειώσαμε? Εάν άρα δεν έπρεπε να πάρθει καμία πρωτοβουλία, τουλάχιστον με την οπτική είναι... την οποία την είδε και το, την είδα και τα κόμματα την οποία τη στήριξαν. Η πρωτοβουλία που θα έπρεπε να πάρθει είναι να δημιουργήσεις ανασχέσεις σε όσα αίτια προκαλούν το φασισμό και αλλά, μεγαλώνουν τα ποσοστά τους. Αλλά δημιουργία. Από την άλλη, συγγνώμη, να δεχόμαστε και κριτική, ειδικά οι άνθρωποι της αριστεράς. Από τον κύριο Μητσοτάκη συγκεκριμένα, ο οποίος πήγε και στην Νίκαια σε ένα συμβολικό τόπο, εκεί που χύθηκε το αίμα του Παύλου Φίσα, και να κάνει κριτική στην αριστερά ότι δεν καταπολεμά το κόμμα που έπνιξε στα χημικά τη διαδήλωση έξω από το εφετείο όταν ακούστηκε το εγκληματική οργάνωση, το κόμμα που μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαναν τίποτα για να βγάλουν, να ξεριζώσουν τους πυρήνες της Χρυσής Αυγής στα σώματα ασφαλείας. Έλεος. Κύριε Διονέλη, βοηθήστε λίγο στη συζήτηση. Ναι. Κύριε Πιτροπάκη, ήταν μια κίνηση η οποία προχώρησε σε ακροτηριασμό, όπως είπε ο κύριος Διονέλης, της δημοκρατίας μας, η κίνηση αυτή, ο αποκλεισμός του κόμματος Κασιδιάρη. Λοιπόν, ήταν μια πράξη δημοκρατίας. Θέλουμε ή δεν θέλουμε τους καταδικασμένους εκτός βουλής, αν έχουν δυνατότητα να κάνουν κόμματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Έχουν καταδικαστεί. Όλοι κρινόμαστε από τις αποφάσεις μας. Εάν νομίζουμε ότι θα πρέπει να κλείνουμε το μάτι πονηρά ή κρυφά στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, ας το κάνουν κάποια κόμματα θέλω. Δεν το αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς. Αυτό δεν το δεχόμαστε. Όχι, δεν μιλώ ως Διονέλης, μιλώ ως μέρα 25 υποψήφιος. Τα κόμματα δυστυχώς αντιπολίτευσης. Είναι εξαιρετικά προσβλητικό αυτό που λέτε για όλους τους αριστερούς ανθρώπους που έχουν δώσει αγώνες, τους οποίους όχι μόνο απουσιάζατε ως Νέα Δημοκρατία, τους οποίους καταστήλατε. Ενάντια στο φασισμό, λοιπόν, τους καταστήλατε εσείς τους αγώνες μας. Να ολοκληρώσει είναι προσβλητικό να λέτε ότι κλείνουμε το μάτι. Σας παραλάβω αυτό που πιστεύω εγώ. Το ποσοστό θα εξαρτηθεί από το αν θα είναι το κόμμα Κασιδιάρη, και άρα αυτός ήταν ο στόχος σας και όχι η δημοκρατία. Λοιπόν, εγώ έχω μία τάση να βγαίνω στις εκπομπές να μην διακόψει τους καλεσμένους υπόλοιπους. Όχι γιατί δεν έχω να πω πράγματα, κρατώ σημείο συνήθως. Ολοκληρώστε. Η άποψη μου πολιτική και δεν αφορά τον κύριο Διονέλη ή τον κύριο Λαμπρό, που εκτιμώ πάρα πολύ προσωπικά. Επαναλαμβάνω, το κόμμα της αντιπολίτευσης που δεν ψήφισαν αυτή τη διάταξη, δεν την ψήφισαν διότι έκλεισε το μάτι προς ψηφοφόρους τους που είναι δυσαρεστημένοι. Προς τις κυβερνητικές πολιτικές. Αυτή είναι η ψηφοφόρη δεξιή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ψηφοφόρη. Το Πασόκ την ψήφισε. Σωστά το έκανε. Μα δεν είπα εγώ τα κόμματα που δεν ψήφισαν. Γιατί λέτε, ναι, δεν έχετε δικαίωμα. Είπα τα κόμματα. Δεν ανέφερα το Πασόκ. Το Πασόκ προς τιμή του ψήφισε την διάταξη. Τα κόμματα που δεν ψήφισαν ανέφερα. Η ψηφοφόρη αυτή δεν είναι δεξιή. Δεν είναι ψηφοφόροι που αφορούν την Νέα Δημοκρατία. Είναι ψηφοφόροι που είναι, ανήκουν σε ένα κύμα της διαμαρτυρίας, αν θέλετε, οτιδήποτε. Και καλά κάνουν, θέλουν να είναι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε κόμματα τα οποία να έχουν αρχηγό υποψηφίους καταδικασμένους. Αυτό κατηγορηματικά και λιτά. Άρα λοιπόν, καλό είναι να μην κοιτάζουμε πολιτικά τι μας συμφέρει, αλλά τι είναι και ορθό για τη χώρα. Μπορεί στη στιγμή να μην είναι ορθό για τη χώρα, μπορεί να μην αρέσει κάποια κόμματα που είναι εκτός Χρυσή Αυγή, διότι δεν τους φορεί στους σχεδιασμούς. Αλλά είναι σωστό ένα κόμμα καταδικασμένων να συμμετέχει ορθά σε εκλογές υποψήφιοι με εμάς που έχουμε καθαρό ποινικό μετρό, με κάποιους που δεν έχουν καθαρό ποινικό μετρό? Κρατήστε τις σημειώσεις σας. Καταλαβαίνω ότι και ο κύριος Λαμπρινός αλλά και ο κύριος Γιονέλης θέλουν να επανέλθουν. Αν έχουμε θα σας δώσω το χρόνο σας. Όχι, δεν έχουμε τελειώσει. Όχι, είναι μια διαρκής μάση. Θα σας απαντήσω αυτό. Είναι μια διαρκής μάση και με το φασισμό και με πολλά καρκινώματα της πολιτικής. Όλες οι μάχες είναι διάρκειες. Συζητούσαμε λοιπόν τα περί κόμματος Κασιδιάρη και τις θέσεις που διατυπώνουν τα κόμματα σε αυτόν τον αποκλεισμό. Κύριε Λαμπρινέ, θέλατε να κάνετε μια τοποθέτηση σε όσα ακούστηκαν πριν? Ναι. Καταρχάς να πω ότι εμείς υπερψηφίσαμε αυτή τη διάταξη. Είναι σημαντικό, κύριε Σφακιανάκη, να πούμε ότι όταν είσαι δημοκράτης, δεν αποδέχεσαι την παραβίαση του νόμου ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα για τους εχθρούς της δημοκρατίας. Αυτή είναι η έννοια του δημοκράτη. Γι' αυτό λοιπόν για μας ήταν πολύ σημαντικό η διάταξη αυτή να κριθεί νόμιμη. Μεσολάβησε γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, που έκρινε ότι είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε και την ψηφίσαμε. Μάλιστα, είχαμε καθίσει και άλλες σκέψεις, νομοτεχνικές παρεμβάσεις δηλαδή, ώστε να μην χρειαζόταν καν η δεύτερη τροπολογία που έφερε η Νέα Δημοκρατία, την οποία και πάλι βέβαια ψηφίσαμε, διότι συντασσόμαστε με το σκοπό. Η
ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η διάταξη είναι ότι αφορά πρωτοδίκως καταδικαστέντες. Mm-hmm. Όταν είσαι πρωτοδίκως καταδικαστής, αυτό το ξέρω γιατί είμαι δικηγόρος, είσαι αθώος ακόμα, να ξέρεις. Ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μια προβληματική. Όμως βρέθηκε η φόρμουλα, κρίθηκε νόμιμη διάταξη, γι' αυτό το ψήφισαμε. Λέει τώρα η αριστερά που καταψήφισε τη διάταξη ότι ανοίγει κερκόπορτα. Δεν είμαι σίγουρος για το ανοίγει κερκόπορτα. Θέλω όμως να είμαι κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει φιλοχρυσαυγήτικο κόμμα, και αυτό ισχύει για το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25 και όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι όποιος δεν ψήφισε τη διάταξη σημαίνει ότι κλείνει το μάτι στη Χρυσή Αυγή. Είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτό και δεν θα έπρεπε να λέγεται. Είπε όμως κάτι ο κύριος Διονέλης προηγουμένως, με το οποίο συμφωνώ απολύτως, που είναι ότι πρέπει να δούμε τα αίτια τα οποία σπρώχνουν τον κόσμο στην ακροδεξιά, διότι κανένας νόμος, καμία διάταξη δεν θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, κατά τη γνώμη τη δική μου. Τα έχουμε βρει τα αιτία. Κατά τη γνώμη τη δική μου, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτό το πρόβλημα είναι ότι δεν λειτουργεί κανονικά η δημοκρατία. Mm. Αν λειτουργούσε κανονικά η δημοκρατία, και όταν λέω να λειτουργεί κανονικά, ενώ να υπάρχει διάκριση των εξουσιών, να μην υπάρχει ένας πρωθυπουργός που κάνει κουμάντο στα πάντα, δηλαδή και στη Βουλή, και πολλές φορές να επιχειρεί να επηρεάσει και τη δικαιοσύνη, όπως φάνηκε στο ζήτημα των υποκλοπών. Αν ο κόσμος δεν ένιωθε αυτό το πρωτογενές αίσθημα αδικίας, γιατί αυτό νιώθουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Νιώθουν ότι αν δεν είσαι προνομιούχος, αν δεν έχεις ένα γνωστό, ένα βίσμα, αδικείσαι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο όραμα που μπορεί να λύσει και πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα φανταζόμαστε. Mm-hmm. Το να πούμε ότι σιγά σιγά θα φέρουμε διαδικασίες και μεταρρυθμίσεις ώστε το κράτος να λειτουργεί κανονικά και να μην χρειάζεται ένας γνωστός, ένα βίσμα, ένα κονέ για να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό θα καταπολεμήσει και το αίσθημα αδικίας και την ακροδεξιά, και κυρίως οι νέοι μας πρέπει να ξέρουν ότι ποτέ μα ποτέ το να ψηφίσεις από αντίδραση ένα κόμμα που έχει νεοναζιστικές ή χουντικές ή οποιοδήποτε εχθρικές προς τη δημοκρατία απόψεις δεν μπορεί να είναι λύση. Αυτό θέλω να πω. Κύριε Διονέλη, τι θέλατε να συμπληρώσετε? Κρατώ, κύριε Λαμπρινά. Και είναι προς τιμήν σας η καταδίκη για τα περί του κλεισίματος του ματιού. Το σημειώνω, δεν το αφήνω να πέσει κάτω. Ωστόσο, θα ήθελα να επικαλεστώ και τη νομική σας ιδιότητα για να επιβεβαιώσετε ότι η διάταξη, παρά την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Βουλής, ότι η διάταξη όπως ψηφίστηκε αφήνει περιθώρια για την προώθηση της θεωρίας των δύο άκρων, η οποία σε όλη την Ευρώπη ευδοκιμεί και μάλιστα από την επίσημη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή η εξίσωση του ναζισμού, του φασισμού με τον κομμουνισμό είναι κάτι το οποίο υπάρχει, δεν είναι στη φαντασία μας. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα η κυβέρνηση έχει ως Υπουργό Εσωτερικών, είχε μέχρι πρώτη ως Υπουργό Εσωτερικών, έναν άνθρωπο ο οποίος... Δεν θα αναφερθώ στα τσεκούρια της νεότητάς του, αλλά θα αναφερθώ. Αυτό είναι λίγο αστείο που λέει ο κ. Δουνέλης. Ο κ. Βορύδης το έφερε η μοίρα να φέρει τη διάταξη, αυτό έχει λίγο πλάκα. Μα προφανώς το. Δεν θα. Ας αφήσουμε τα τσεκούρια. Μεγάλωσε μετά, ορίμασε, αλλά μας είπε πολύ πρόσφατα ότι οι ιδέες της αριστεράς είναι ελαττωματικές και πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην ξαναεκφραστούν ή να μην ξανακυριαρχήσουν. Λοιπόν, όταν έχεις αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνεις τον ανήξερο. Πιστεύετε ότι είναι ένας δούριος ύπος, δηλαδή αυτό λέτε, ένας δούριος ύπος, ένα κακό προηγούμενο. Λέω ότι όταν ανοίγεις την κερκόπορτα αυτή, για κερκόπορτα μίλησε και ο κύριος Λαμπρινός, και θα ήθελα να τον ρωτήσω αν με τη νομική του ιδιότητα θεωρεί ότι με μία απλή τροπολογία αύριο μεθαύριο, εγκληματική οργάνωση είναι ο Κασιδιάρης που δολοφόνησαν τον Φίσα και τον Σαχζάτ Λουκμάν και έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει και τα ξέρουμε όλα, αλλά μπορεί η εγκληματική οργάνωση να είναι και κάποιος που οργανώνει πορείες, συγκεντρώσεις, τις οποίες δεν πέρασε όμως από την Ολομέλεια του Αριουπάγου. Δηλαδή, αυτό δεν είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Δεν είναι μόνο η διάταξη που ψηφίστηκε μέσα στη Βουλή. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα. Πέρασε από την Ολομέλεια του Αριουπάγου με τα τερτύπια που έκανε η Νέα Δημοκρατία, με έναν εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος παρετήθηκε. Λίγο προσοχή, κύριε Δενέλη. Ο οποίος παρετήθηκε. Αν πάντα πείτε ότι η δικαιοσύνη είναι όλοι ελεγχόμενοι, αυτό όχι, είναι. Όχι, δεν λέω ότι είναι όλοι ελεγχόμενοι, αλλά λέω το γεγονός ότι πέρασε από τον Αριουπάγο δεν σημαίνει ότι αύριο δεν μπορεί να να περάσει από τον Άριο Πάγο μια πιθανή καταδίκη και του κομμουνισμού. Και σας θυμίζω ότι ο Άριος Πάγος έχει ως εισαγγελέα έναν άνθρωπο ο οποίος εμπόδισε την έρευνα για τις υποκλοπές, εμπόδισε, το λέω με την απόλυτη σημασία του όρου σε ό,τι αφορά το έργο της ΑΔΑΕ. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος υποστηρίζει ο κύριος Δογιάκος ότι ο εισαγγελέας δεν πατάει στο έδαφος, είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και επιτρέψτε μου να κρατάω λίγο μικρό καλάθι για τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Καταλαβαίνω ότι διατυπώνεται μια πολύ έντονη επιφυλακτικότητα. Κύριε Επιτροπάκη, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Εγώ δεν ξέρω εδώ τι ακριβώς συζητάμε. Συζητάμε αυτή τη στιγμή με όρους 1980. Μιλάμε με όρους
Γιατί θα συζητήσουμε για όρου τη σύγχρονη Ελλάδα. Θα πάμε για το μέλλον μπροστά, θα κοιτάξουμε να κοιτάξουμε μπροστά να πάμε, ή θα γύρω πίσω θα συζητάμε περί κομμουνισμού και άλλων θεμάτων. Το θέμα στην Ελλάδα το έχουμε λύσει, τουλάχιστον το θέμα το έχουμε λύσει. Η δημοκρατία αριστερά είναι απόλυτα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα. Από τα κόμματα που αποδοκιμάζεται τη φράση Βορύδη, την αποδοκιμάζεται ότι είναι ελαττωματικές οι ιδέες μας. Επιτρέψτε μου λίγο. Ακόμα και μέσα στην πανδημία, που κάποια κόμματα αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα θέλει να κάνει κάποιες πορείες λίγο στα όρια των όρων της πανδημίας, των όρων βάζανε υγειονομική, αυτό γίνεται σεβαστό πάλι. Δηλαδή, δεν δείτε ζήτημα δημοκρατίας για τα δημοκρατικά κόμματα. Εκείνο που είναι ξεκάθαρο ζήτημα. Αστείευεστε τώρα. Τι έγινε σεβαστό? Δεν σα πείσατε στο ξύλο τους ανθρώπους που διαδήλωναν στη Νέα Σμύρνη? Δεν θυμάστε τι έγινε στη Νέα Σμύρνη? Δεν θυμάστε ότι η κυρία Εύερτα, αντιδήμαρχος του κυρίου Μπακογιάννη, έλεγε ότι η συγκέντρωση του ΚΚΕ είναι κατσαρίδες και τροκτικά? Λοιπόν, δεν τα θυμάστε αυτά? Τώρα μου μιλάτε για μεμονωμένα πρόσωπα. Τώρα μιλάω για την επίσημη κυβέρνηση. Σας παρακαλώ πολύ. Τώρα εσείς λέτε το θέλετε. Η επίσημη κυβέρνηση με τον κύριο Καραμαλάκη κριτικό. Η επίσημη κυβέρνηση. Με τον κύριο Καραμαλάκη κριτικό αρχηγό αστυνομία. Έβγαλε απόφαση περί απαγόρευσης συναθρήσεων. Έχω να αναγνωρίσω στον κύριο Επιτροπάκη ότι δεν σας διέκοψε. Να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει και αν θέλετε το λόγο εδώ είμαστε να το ξαναπάρετε. Δεν έχω πίσω θέλει, αλλά αυτό το είδος στο διάλογο δεν τον κάνω. Όχι με τον κύριο Διονέλη, με κανέναν απολύτως. Εδώ θα δούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν θέλουμε να πετάμε έτσι δύο λέξεις, να τις αφήνουμε και να σχολιάζουμε 800 πράγματα, πώς το κάνουμε? Θέλουμε να πάμε τη χώρα μπροστά με σταθερά βήματα, ξεκάθαρα, με βήματα πρόοδου, ή θέλουμε να γυρίσουμε πίσω? Είναι ξεκάθαρα. Και σήμερα το ερώτημα αυτό είναι πιο επίκαιρο ποτέ. Η χώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Γεωργιάκο Μητσοτάκη έχει βάλει τα θεμέλια δυνατά για μια δημοσιονομική σταθερότητα, για μια σταθερότητα, για μια ισχυρή οικονομία, έτσι ώστε να πάμε τη χώρα λίγο παραπάνω, λίγο πιο μπροστά. Όλα τα υπόλοιπα, με δικαιολογία ότι όχι η διάταξη, λίγο διαφορετικά ψηφίση, λίγο έτσι, να αφήσουμε τη Χρυσή Αυγή για να κάνουμε μπάχαλο την πολιτική ζωή, το πάλι. Λοιπόν, αυτή η πολιτική πλατείας, αν δεν τα ακούσει τώρα ο κ. Ζωνέλης, αυτά την πολιτική πλατείας και την πολιτική των διαμαρτυρώμενων και των πώς το λέγανε αυτούς, αγανακτισμένους πλατείας, τους πλήρωσε πολύ ακριβά η χώρα, πολλά δισεκατομμύρια. Τους πλήρωσε αυτή η χώρα και αυτή η πλατεία ανέδειξε τη Χρυσή Αυγή. Αν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω, να μας το πούν τα πολιτικά κόμματα σήμερα. Η χώρα πάει μπροστά ξεκάθαρα. Αυτές οι πολιτικές, οι οποίες τα κάνουν λαμπάχαλο, έτσι τα κάνουν κατακαιρματισμό όλων, για να μπορέσουμε να πούμε άιστε όλοι οι ίδιοι και να δημιουργηθούν νέα προβλήματα ξανά και νέα μορφώματα κομματικά, ας το κάνουμε. Εμείς κοιτάζουμε τη χώρα μπροστά. Ωραία, λοιπόν, θέλω να προχωρήσουμε, επειδή καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος τρέχει, να πάμε λίγο και στο κομμάτι της οικονομίας. Ένας βασικός τομέας, κύριε, καταλαβαίνετε ότι αυτή την περίοδο και με μια χώρα η οποία περνάει από κρίση σε κρίση, οικονομική, υγειονομική, με πολλές επιπτώσεις και υγειονομική κρίση, λοιπόν, και στο κομμάτι της οικονομίας. Τι κάνουμε την επόμενη μέρα των εκλογών? Αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Τι γίνεται με την τσέπη του, τι γίνεται με το πορτοφόλι του, τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με τις συντάξεις? Κύριε Επιτροπάκη, σας κατηγορεί αντιπολίτευση ότι κάνετε πολιτική με επιδόματα, με αφορμή και το τελευταίο σε ό,τι έχει να κάνει με τους νέους. Είναι αυτή η πολιτική σας? Τι απαντάτε σε αυτό? Λοιπόν, έγινε κάποια πολιτική με κάποιες ενισχύσεις, με τα πάση επιδόματα. Έγινε. Τη διάρκεια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν η ακρίβεια, η εισαγόμενη ακρίβεια, ο πληθωρισμός που παρότι είναι υψηλός ευρωπαϊκά, ο μέσος όρος στην Ελλάδα, είναι πολύ χαμηλό. Εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά επιτρέψτε μου, και με παραμέτρους εσωτερικές, οι οποίες η κριτική λέει ότι δεν τις ρυθμίσατε σωστά. Εγώ θα συμφωνήσω όλα αυτά που λέτε, αλλά δεν αφισβητεί κανείς ότι ο πληθωρισμός είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο και στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο στο μέσο όρο. Αυξήσαμε 20% τον κατώτατο μισθό, το αυξήσαμε. Αυξήσαμε 20% τα αναπηρικά επιδόματα, τα αυξήσαμε. Αυξήσαμε για πρώτη φορά τις συντάξεις, τις αυξήσαμε. Λοιπόν, και ποιο είναι το πλάνο μας, και στηρίζεται σε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα? Ότι για την επόμενη τετραετία, την επόμενη διακυβέρνηση 2023-2027, θα έχουμε καλύτερους μισθούς για όλους και καλύτερες συντάξεις για όλους και αύξηση του κατώτατου μισθού ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενίσχυσε τους λογαριασμούς του ρεύματος που ακούσαμε προηγουμένως, ακριβώς λογαριασμούς. Όντως, πέρυσι τέτοια εποχή
τέτοια εποχή ήταν το προσυνέδριο του Ηρακλείου και λέγαμε όσοι έχουν τζοτάκι ότι το κύριο ζήτημα του κόσμου είναι λογαριασμοί του ρεύματος. Ήταν πέρσι την εποχή, Μάιο μήνα. Σήμερα δεν επιδοτείται από το κράτος. Δεν πληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος. Έχει λυθεί το πρόβλημα, γιατί παραμένουν φουσκωμένοι λογαριασμοί. Το μεγαλύτερο μέρος πληρώνεται από το κράτος. Λοιπόν, πληρώνεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και ενισχύεται από το κράτος ο λογαριασμός. Έτσι ώστε να είναι χαμηλό το νοικοκυριό. Το κράτος δεν είναι δική μου και δική σας τσέπη, κύριε Πρωθυπουργέ. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, εμείς το πληρώνουμε πάλι. Το κράτος δεν είναι. Γιατί το κράτος δεν είναι ξένο. Εννοείται. Γιατί έχουμε κάποια τέτοια δομή. Επιδοτείτε την εσχροκέρδεια των εταιριών ενέργειας αντί να βάλετε πλαφόν, αντί να καταργήσετε το χρηματιστήριο ενέργειας. Απλά τους δίνετε στις εταιρείες ενέργειας τα λεφτά που δεν πληρώνει ο καταναλωτής, τα πληρώνει μέσω της φορολογίας ως κρατική επιδότηση. Ευτυχώς για το κόμμα του κ. Βαρουφάκη υπάρχει το προηγούμενο διακυβέρνηση και οι προηγούμενοι παραπληκτικές τράπεζες και πήγαμε στα ATM. Ευτυχώς που ο ελληνικός λαός θυμάται και το Βαρουφάκη και το ΣΥΡΙΖΑ. Και ευτυχώς που θυμάται το Βαρουφάκη και το ΣΥΡΙΖΑ και ξέρει θα συμβεί αν συμβεί μια κυβέρνηση μειοψηφίας ιτημένων όπως προηγουμένως ρωτήσατε. Ευτυχώς που έρχεται μας το θυμίζετε. Πάλι τα παρακολουθήσαμε και αφού είπατε ότι εσείς ότι δεν βγαίνει. Το είπε δεν βγαίνει, αλλά ευτυχώς θα το θυμίσει ο κύριο Βαρουφάκη τι συμβαίνει επί, που μας έχει τράπεζες. Ευτυχώς. Κύριε Διονέλη, η οικονομία, και θα επιτρέψετε μου να έρθω σε εσάς τώρα γιατί σας έκανε και την πάσα ο κύριος Πιτροπάκης. Η οικονομική πολιτική του Μέρα 25 και το περιβόητο πρόγραμμα Δήμητρα περιλαμβάνει τελικά και την έξοδο από το ευρώ για το οποίο κατηγορείστε. Γιατί, και το λέω αυτό, γιατί η πιο έτσι, δυνατή κριτική που σας ασκούν είναι ότι πάτε να βάλετε την οικονομία σε περιπέτειες. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η περιπέτεια αυτή. Εμείς λέμε ότι σε συγκεκριμένα ζητήματα πρέπει να υιοθετηθούν συγκεκριμένες πολιτικές. Για παράδειγμα, αυτό που είπε ο κύριος Πιτροπάκης, η επιδότηση των εταιριών ενέργειας μέσα από το δημόσιο ταμείο. Είναι μια κοροϊδία. Στην ουσία, πάλι οι πολίτες θα πληρώνουν. Οι μόνοι που κερδίζουν είναι οι εταιρείες ενέργειας. Που εσχροκερδούν στην ουσία με τα υπερκέρδη τους, τα οποία δεν τόλμησαν ούτε καν να φορολογήσουν. Άρα λοιπόν, εάν δεν σπάσεις το δεσμό αυτό που λέει χρηματιστήριο ενέργειας, που καθορίζει, που στην ουσία γίνεται ένα καρτέλ μεταξύ των εταιριών ενέργειας για να πληρώνω ακριβό λογαριασμό, εάν δεν το σπάσεις αυτό, δεν λύνεις το πρόβλημα. Αν το σπάσεις αυτό, αν μάλλον το σπάσιμο αυτού συνεπάγεται ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε εμείς λέμε ναι, ρήξη. Και αν η ρήξη συνεπάγεται, όλο αυτό το αφήγημα που ήρθε ξαφνικά μπροστά μας και όλη σχεδόν η προεκλογική περίοδος μέχρι τώρα έχει ως στο επίκεντρό της το αν θα μας κλείσουν τις τράπεζες. Εγώ λοιπόν ρωτώ, σε όλα τα αιτήματα του λαού θα είναι απάντηση, θα τα αποκρούει το επιχείρημα θα μας κλείσουν τις τράπεζες? Μπορώ να ρωτήσω το ίδιο για τον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που υπόσχεται μείωση του ΦΠΑ. Και αν μας κλείσουν τις τράπεζες, που υπόσχονται 10.000 προσλήψεις στην υγεία, και αν μας κλείσουν τις τράπεζες. Είναι αστείο λίγο από ένα σημείο και μετά, καταντά να μην είναι σοβαρό. Εγώ δεν λοιπόν είναι απαντώ. Δεν απαντώ είναι σε όμως αυτό. Μια πολιτική πρόταση η οποία έχει δεχτεί την κριτική ότι τι συζητάμε τώρα για ρήξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν δεν συζητάμε τίποτα για ρήξη, αν σε όλα τα αιτήματά μας. Κόκκινα δάνεια, χρηματιστήριο ενέργειας, μείωση ΦΠΑ, το να ξαναπάρουμε την ΑΔΕ στα χέρια. Μην τα πω τώρα. Σε όλα τα αιτήματα μας, αν η απάντηση είναι θα μας κλείσουν τις τράπεζες, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα ούτε εμείς εδώ τώρα. Ούτε δημοσιογραφία, ούτε πολιτική. Ας παραδεχτούμε ότι έχουμε δώσει τα κλειδιά, ότι κάποιος κρατάει το κλειδί των τραπεζών και μόλις δεν του αρέσει κάτι από αυτά που ζητάμε. Είναι μέρος της οικονομίας μας οι τράπεζες όμως, κύριε Διονέλη. Είπα εγώ ότι δεν είναι, προφανώς είναι. Αλλά η απειλή του κλεισίματος των τραπεζών σε κάθε αίτημα του λαού. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι η απόκρουση όλων των ετοιμάτων. Δεν ακούγεται όμως και ως απειλή το ενδεχόμενο το να φύγουμε από το ευρώ. Μισό λεπτό. Εάν μέσα σε αυτή, εμείς έχουμε οριμάσει και από τότε και από το 2015 που λέει ο κύριος Πιτροπάκης, φαίνεται ότι μέσα στο ευρώ, καταρχάς είναι δεδομένο ότι η χώρα θα ήταν καλύτερα αν δεν είχε μπει στο ευρώ. Άρα συζητάμε ξεκάθαρα για έξοδο από το ευρώ. Λέμε ότι αν αυτή, σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις από το ευρώ. Οι συνέπειες θα είναι δύσκολες, τουλάχιστον για μια πρώτη περίοδο προσαρμογής. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις από το ευρώ. Εφόσον κακώς μπήκαμε, αλλά εφόσον μπήκαμε, είναι δύσκολο και να βγούμε. Γιατί το βάζουμε στη συζήτηση τότε, κύριε Διονέλη? Καταρχάς, μας το βάζουν ως επιχείρημα. Θυμάστε και την περίοδο του 2015 που μας έλεγαν και τι θα γίνει άμα πάτε στην Ευρώπη. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Ευρώπη, συνθηκολόγησε, έκανε 13 ώρες διαπραγμάτευση, γύρισε και πήραμε ένα τρίτο μνημόνιο.
και μετά έφερε τον Μητσοτάκη με 10 μονάδες διαφορά. Αυτή είναι η ιστορία του Ελληνικού. Αν αυτό θέλουμε να ξαναγίνει, θα την ξανακάνουν την κυβέρνηση. Εδώ που συζητάμε, που συζητάγαμε στην αρχή. Μα δεν θα είναι ο Μητσοτάκης, δεν θα είναι ο Τσίπρας. Μπορεί να είναι ο Βενιζέλος, μπορεί να είναι ο Στουρνάρας, μπορεί να είναι ένας Παπαδήμος ξανά. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρει ο λαός τι γίνεται με αυτά. Αν λοιπόν εσύ επιμένεις, σαν πολίτης, να πεις ότι αυτός είναι ο μονόδρομός μου, αυτό είναι η εναλλακτική μόνη που έχω, το μνημόνιο και ο περιορισμός. Λέει ο κ. Επιτροπάκης τώρα για αύξηση του μισθού 20%. Μα ο ΩΣΑ, και ο ΩΣΑ δεν είναι μέρα 25, ο ΩΣΑ είναι κομμάτι του συστήματος, εργαλείο του συστήματος. Λέει ότι την κάνατε την αύξηση, αλλά με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό 10%, η πραγματική μείωση των μισθών είναι 7,9 στη χώρα. Τι 20% μας λέτε? Ότι αυξήθηκε. Δηλαδή το λες και προεκλογικά ότι σας αυξήσαμε το μισθό 20%. Και ψάχνει κάποιος που μας ακούει και λέει: ρε παιδί μου, γιατί δεν το βλέπω? Γιατί τελειώνει στις 18 του μήνα ο μισθός μου και δεν φτάνει μέχρι τις 30. Mm-hmm. Λοιπόν, τα λένε οι διεθνείς οργανισμοί πόσο μειώθηκε η αγοραστική δύναμη. Λοιπόν, δεν είναι φετίχ το ευρώ. Ας φύγουμε από αυτό. Όχι από το ευρώ, ας φύγουμε από τη λογική. Όταν θα είναι. Καλά, και από το ευρώ. Όταν θα είναι. Όταν και θα είναι. Το φετύχει, και από το ευρώ, λοιπόν, να φύγουμε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Λαμπρινέ. Υπάρχει περίπτωση να μην φύγουμε από το ευρώ, κύριε Δενέλη? Αν ακολουθήσετε. Να είμαστε ειλικρινεί. Αν δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δηλαδή, θέλω να, θέλω να μου λύσετε την εξίσωση. Εγώ δεν είμαι των θετικών επιστημών, αλλά θέλω να μου λύσετε την εξίσωση. Το είπατε προηγουμένως ότι αν αυτή είναι η συνέπεια, θα το πιούμε. Μισό λεπτό. Όχι. Διεκδίκηση για να μην βγούμε από το ευρώ. Τα είναι πάντα για το ευρώ δηλαδή. Είναι το ίδιο. Άρα, αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι το... κόκκινα, όχι. Δεν θα διώξουμε τα funds. Όχι καταργήση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Όχι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. Όχι μείωση του ΦΠΑ. Mm. Γιατί πρέπει να συνεχίσουμε σε ένα μονόδρομο. Αν αυτό επιλέγει ο λαός, εγώ λέω εντάξει, είναι σεβαστή και ιερή η κρίση του. Αλλά εμείς λέμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Και ο άλλος δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Δηλαδή μας λένε όλοι θα πάτε τη χώρα στα βράχια, αλλά εγώ λέω ότι χρειάζεται να ορίσουμε τα βράχια. Τι είναι βράχια? Εδώ που είμαστε σήμερα τι είναι? Κάνουμε βαρκάδα? Είναι μια χώρα στην οποία είμαστε σε μια γαλήνια θάλασσα και κάνουμε βαρκάδα? Δεν είναι βράχια αυτό που ζούμε? Πηγαίνετε να το ρωτήσετε στους ανθρώπους στο Αρκαλοχώρι, που έρχεται το φαντ και παίρνει το κατεστραμμένο σπίτι, το πληστηριάζει, και πηγαίνετε να ρωτήσετε τους ανθρώπους που πληρώνουν τρεις δόσεις παραπάνω για τα επιτόκια, mm-hmm. τους επιχειρηματίες του Ηρακλείου, που αυξάνονται τα επιτόκια και βλέπουν τον προϋπολογισμό τους να μην φτάνει ούτε να πληρώσουν το προσωπικό. Κύριε Λαβινέ. Ναι. Λοιπόν, κύριε Σακενάκη, να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Καταρχάς, η οικονομία πάνω απ' όλα είναι νούμερα. Έχουμε 400 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος, το οποίο αυξήθηκε κατά 45 δισεκατομμύρια την τελευταία τετραετία. Το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή δάνεια και οφειλές προς το δημόσιο, υπολογίζεται γύρω στα 270 δισεκατομμύρια. Προσέξτε τώρα τι πρόβλημα υπάρχει σοβαρό. Αυτή τη στιγμή το χρόνο πληρώνουμε γύρω στα 5 δισεκατομμύρια για τόκους και χρεολύσια, με βάση τα νεανικές μας υποχρεώσεις. Το 2030, σε 6-7 χρόνια από σήμερα δηλαδή, το ποσό αυτό θα γίνει 15 δισεκατομμύρια, με βάση τις μνημονιακές προβλέψεις. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, χρειάζεται η οικονομία μας να μεγαλώσει πολύ και να αλλάξουν και πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Τι θέλω να πω τώρα εδώ, νούμερο ένα, για την ακρίβεια. Λέει ο κύριος Δονέλης προηγουμένως ότι αν δεν συγκρουστείς με τα φαντς και τα λοιπά, πώς θα χτυπήσεις την ακρίβεια. Η γνώμη μου πάλι εδώ είναι ότι δεν χρειάζεται καμία ρήξη για να χτυπηθεί η ακρίβεια. Χρειάζεται απλά κανονικότητα. Όταν λέω κανονικότητα, τι θα πει? Να στελεχωθεί, να επανδρωθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Να τσακίσει τους παραβάτες και αυτούς που δραστηριοποιούνται μέσω καρτέλ και τα συμφέροντα που λιμένουν την αγορά. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι δεν λειτουργεί κανονικά η αγορά. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως γίνεται σε άλλες χώρες που κάνει πραγματικά ουσιαστική δουλειά. Και βεβαίως χρειάζεται και να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί σε όλους τους τομείς. Από τα καύσιμα, τα τρόφιμα, παντού. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε. Κύριε Λαμπρινέ, είναι 4 οι εταιρείες ενέργειας. Περιστέρης, Κοπελούζος. Αυτό πήγα να σας πω. Περιστέρης, Κοπελούζος, Βαρδινογιάννης. Δώστε μου λίγο χρόνο αν θέλετε. Γιατί, μα τι καρτέλ. Ναι. Αυτούς τους ξέρετε πολύ καλά. Ναι. Αυτούς θέλετε να χτυπήσετε. Δηλαδή, ας μιλάμε και με ονόματα. Αυτοί οι 4 είναι. Γιατί δεν το έχετε ελέγξει? Γιατί δεν έχει ελέγξει κανένα? Να το πούμε διαφορετικά. Πρώτον, δεν είναι φυσιολογικό να υπάρχουν 4 παίκτες στην ενέργεια. Όπως λέει ο κ. Διονέλης. Αλλά και με δεδομένο ότι υπάρχουν, θα μπορούσαν αυτοί να ελέγχονται κανονικά και να λειτουργεί ο ανταγωνισμός σωστά. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δεύτερον, το ίδιο ισχύει και στα τρόφιμα. Έχουμε 4-5 αλυσίδες στα τρόφιμα που ελέγχουν το σύνολο της αγοράς.
αυτό που προωθεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία υπηρετεί η χώρα μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύει το δίκαιο του ανταγωνισμού. Το δίκαιο του ανταγωνισμού προωθεί την κανονική λειτουργία της αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Αυτό κάνει. Όποιος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό υπηρετεί. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Η διαφορά ποια είναι τη σοσιαλδημοκρατία. Ότι η σοσιαλδημοκρατία, αυτό που λέει το Πασόκ, λέει ότι η αγορά θέλει ισχυρές ρυθμίσεις. Αν αφήσει την αγορά χωρίς ρύθμιση, όπως την άφησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τότε βέβαια θα πάρει το λογαριασμό του ρέμοντος στα ύψη, θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα πληρώνει τζάμπα λεφτά χωρίς κανένα λόγο και μετά θα προσπαθεί με πάσεις και καλάθια του νοικοκυριού να ξεγελάσει τους ανθρώπους ότι δίθεν κάτι κάνει. Σήμερα έχουμε κι άλλο ένα pass από ό,τι είδα, το Youth Pass, 150 ευρώ. Άλλη μια, ξέρετε, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, παλαιοκομματική πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επανέρχομαι λοιπόν ότι αν προσπαθήσουμε να φέρουμε τις ρυθμίσεις που θα κάνουν την οικονομία μας να λειτουργεί με κανόνες και βεβαίως στο ζήτημα των δανείων που είναι φλέγον και ξέρετε προσωπικά μιλούσα επειδή είμαι δικηγόρος και έχω πολλούς πελάτες και το ξέρω αυτό το ζήτημα καλύτερα από τον καθένα θεωρώ, μιλούσα για αυτό το ζήτημα πολύ πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου που το έφερε στο προσκήνιο. Ξέρετε, εμείς και εκεί έχουμε ένα πλέγμα προτάσεων που καλύπτουν από την προστασία της αγροτικής γης, την επαναφορά του νόμου Κατσέλη με επικαιροποιημένα κριτήρια, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα funds ώστε να μην υπάρχει αυτό το κλίμα αυθαιρεσίας που επικρατεί αυτή τη στιγμή και να υπάρχει μια δυνατότητα, μάλλον μια υποχρεωτικότητα για κάποια πράγματα όταν ο δανειολήπτης μπορεί να ρυθμίσει, αλλά και όταν δεν μπορεί να μην τα χάνει όλα. Ξέρετε, να υπάρχει μια προστασία. Προσπαθούμε λοιπόν να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο να προστατεύσουμε τους πολίτες και να μην κλονιστεί και το τραπεζικό σύστημα, γιατί όπως είπατε και εσείς, χρειάζεται και το τραπεζικό σύστημα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Αλίμονο αν μοιράζαμε λεφτά ή λέγαμε ότι θα διαγράψουμε όλα τα χρέη, δεν θα ήταν υπεύθυνο αυτό. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις που θα καλύψουν τους. Εμείς δεν λέμε για διαγραφή χρέων. Εμείς λέμε για κατάργηση. Αυτά που λέτε εσείς να τα ρυθμίσετε. Εμείς λέμε ότι ο νόμος για τα φαντ, ο νόμος του ΣΥ, όχι κατάργηση του χρέους. Όχι κατάργηση του χρέους. Κατάργηση του νόμου που επιτρέπει στα φαντ να πληστηριάζουν τα σπίτια των ανθρώπων. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ και ο αρχικός νόμος ήταν νόμος Σιμίτη, όπως θυμάστε, από το 2003. Αυτή η νόμη. Αν ξαναγυρίσει ο νόμος Κατσέλη, καταργείται. Τροποποιείται ο νόμος και δεν ισχύει πια. Δεν χρειάζεται να τον καταργήσετε. Δηλαδή, αν αλλάξει ο νόμος και μπορεί ο άνθρωπος να πάει στο δικαστήριο να πάρει μια προσωρινή διαταγή, σταματάει ο πληστηριασμός. Καταλάβατε. Θα πάρει μια προσωρινή διαταγή, αλλά θα συνεχίσει να χρωστάει το 80% παρόλο που έχει αποπληρώσει. Όχι, και ο νόμος, και αναφέρομαι τώρα όχι μόνο σε εσάς και στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε λάθος, με συγχωρείτε. Η τροπολογία που φέρνει Κατσέλη, ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία λέει το εξής. Συγγνώμη. Ο νόμος Κατσέλη λέει το εξής. Λέει χρωστάς 200.000 ευρώ. Έχεις ένα σπίτι που κάνει 100.000 ευρώ. Περιορίζω το χρέος σου σε 100.000 και το ρυθμίζω σε 30 χρόνια. Αυτό είναι ο νόμος Κατσέλη. Ναι, εγώ λέω ότι. Άρα περιλαμβάνει και διαγραφή χρέους. Εγώ λέω ότι εκεί αυτό που πρέπει να παρέμβει είναι μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Εμείς το λέμε Οδυσσέας, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό το λέει ο παλιά. Η οποία στην ουσία να εγγυάται ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα είναι μέσα στο σπίτι του, δεν θα κινδυνεύει να τον βγάλει κανείς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα ρυθμίζει στους όρους. Σας θυμίζω ότι τα funds αγοράζουν τα δάνεια στο 3% της αξίας τους. Ένα δάνειο 100.000 το αγοράζει το fund 3%, 3 χιλιάρικα, και μετά σου ζητάει τα 80. Και σου ζητάει τα 80. Κύριε Λαμπρίν, έχετε ολοκληρώσει την τοποθέτηση. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, επειδή... Η ουσία ποια είναι, κυρία Σφακιανάκη, ότι αν λειτουργήσουν κανονικά τα πράγματα και στο κράτος και στην αγορά, δηλαδή και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τότε δεν χρειάζονται ούτε ρήξεις, ούτε ξέρετε, αισθήματα διάθεσης, ολικής σύγκρουσης με τα πάντα. Αυτό θα φέρει τη λύτρωση και την ισορροπία που χρειάζεται η κοινωνία. Μάλιστα. Κύριε, επειδή οδεύουμε στο κλείσιμο, θέλω μια τελευταία και πολύ σύντομη τοποθέτηση από τον καθένα από εσάς. Το ερώτημα φυσικά είναι κοινό. Τι κρίνετε σε αυτές τις κάλπες τελικά, κύριε Πιτροπάκη? Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε? Όσο πιο σύντομα γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που κρίνει το μέλλον τόπου. Αυτό που κρίνει δεν θα έχουμε κυβέρνηση σε πρωθυπουργό. Θα το ξαναπώ για μια φορά, διότι εκλογές δεν κάνουμε για να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Είναι για να εκλέξουμε κυβέρνηση και πρωθυπουργό. Αυτή η δημοκρατία, αυτό κάνουμε άλλωστε. Και ευτυχώς που υπήρξε ο πρωθυπουργός και μείωσε φόρους την προηγούμενη τετραετία. Έγιναν πάνω 50 φόρ και οι εισφορές μειώθηκαν και αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Και αυξήθηκαν τα αναπηρικά επιδόματα και οι συντάξεις και η χώρα είναι σε αναπτυξιακή πορεία. Δυστυχώς η χώρα έχει πληρώσει στο παρελθόν τις ακροβασίες πολιτικές πάρα πολύ ακριβά και νομίζω θα το ξανακάνει. Είναι πολύ πιο όρημος ο ελληνικός λαός, ό,τι να λέμε εμείς. Σε αυτή λοιπόν τις εκλογές κρίνεται το μέλλον του τόπου μας,
το δικό μας, των παιδιών μας και πιστεύουμε εμείς ότι θα είναι ξανά κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ, κύριε Λαμπρινέ. Κύριε Σφακιανάκη, νομίζω για το τέλος στους νέους θέλω να μιλήσω. Τρία πράγματα. Πρώτον, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Περνάμε. Η δική μου γενιά, η γενιά του 40, να το πούμε έτσι, έχει περάσει πάρα πολλά. Στα καλύτερα μας χρόνια περάσαμε τρία μνημόνια, μετά πανδημία, κάτι που γίνεται μια φορά στα 100 χρόνια, τώρα πόλεμο και ακρίβεια. Νιώθουμε σαν να ζούμε το μύθο του Σύσυφου λίγο, ξέρετε, που κουβαλάει μια πέτρα και μόλις φτάσει στο τέλος τον ξαναπλακώνει. Δεν θέλουμε να περιμένουμε άλλο. Και είμαι σίγουρος ότι και οι νεότερες γενιές, χωρίς ασφαλώς να ξεχνάμε καμία γενιά, αλλά και αυτοί που είναι σήμερα 30, 20, νομίζω ότι είναι έτοιμοι για την αλλαγή αυτή. Και η αλλαγή δεν είναι τίποτα άλλο από το να κυβερνήσει η νοοτροπία που θέλει τα πράγματα να λειτουργούν κανονικά. Η προτροπή μου λοιπόν προς τους νέους είναι πρώτον να, όσο μπορούν, να προσπαθήσουν να ενημερωθούν. Είναι δύσκολο μέσα στη βαβέλ που δημιουργούν τα social media και ο θόρυβος, ξέρετε, από τις τηλεοράσεις και τα sites να βγει μια άκρη. Πολλές φορές οι νέοι εισπράττουν ένα θόρυβο και δεν καταλαβαίνουν καν, δεν μπαίνουν καν στη διάθεση να ακούσουν ή να προσπαθήσουν. Έχουμε πια εθιστεί και όλοι μας έχουμε επηρεαστεί. Δεν μπορούμε να αφιερώνουμε πολύ χρόνο και να μένουμε συγκεντρωμένοι σε μεγάλες ομιλίες ή σε, ξέρετε. Οπότε, όσο γίνεται, ας προσπαθήσουν να ενημερωθούν. Αξίζει τον κόπο. Η πολιτική είναι σοβαρό πράγμα, γιατί καθορίζει τις ζωές των ανθρώπων. Και βεβαίως, ό,τι και να αποφασίσουν, αφού ασχοληθούν, πρώτον να ψηφίσουν και δεύτερον να κάνουν καλές επιλογές σε πρόσωπα. Διότι πίσω από τους θεσμούς, τα κόμματα, όλα αυτά, όλους αυτούς τους βαρύγδουπους όρους, κρύβονται άνθρωποι. Ας φροντίσουμε να πάνε όσο πιο σοβαροί, άξιοι, ικανοί και τίμοι άνθρωποι στις θέσεις κλειδιά, και όχι μόνο για τη Βουλή, αυτό ισχύει συνολικά για την κοινωνία. Αν σε αυτές τις θέσεις που είναι κλειδιά για την κοινωνία μπουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, όλα όσα θέλουμε θα γίνουν πιο εύκολα εφικτά. Μάλιστα. Κύριε Διονέλη. Εμείς αυτό το μύθο του Σύσυφου τον βιώνουμε, νομίζω, στο πλάι του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια. Προερχόμενος και εγώ από αυτή την ίδια γενιά του. Αν και είστε λίγο μεγαλύτερος. Λίγο μεγαλύτερος. Μην τα σοπεδώνουμε όλα. Λίγο. Ναι. Δύο χρόνια. Λοιπόν. Πλάκα κάνω, προφανώς. Στη δική μας τη ζωή, νομίζω ότι αυτός ο μύθος του Σύσυφου έχει πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή, και αυτό που έχουν βιώσει κυρίως, θα μας το έλεγαν, θα μας το επιβεβαίωναν οι άνθρωποι που έφυγαν στο εξωτερικό, γιατί δεν άντεξαν να μείνουν σε αυτή τη χώρα και είναι της δικής μας γενιάς, κύριε Λαμπρινέ, αγαπητέ Φραγκίσκο. Λοιπόν, σε αυτό εμείς λέμε ότι πρέπει να ξανάρθει η ελπίδα, ότι ανατρέπεται αυτό το θεώρημα, το δεν υπάρχει εναλλακτική, το TINA που λέμε, το There is no alternative, που έχει κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη. Το 2015 την ανεβάσαμε την πέτρα, τη φτάσαμε μέχρι το δημοψήφισμα, ο λαός έδειξε ότι ήταν έτοιμος να κάνει τη ρήξη και προδόθηκε, και αυτή η προδοσία θα κρατάει για πολλά χρόνια ακόμα. Δεν έχουμε φύγει από τις επιπτώσεις της για την δική μου τη γενιά. Νομίζω όμως τώρα ότι με αυτή την αφορμή των εκλογών υπάρχει μια σπίθα που ξανανάβει, ότι μπορούν, τα δοκιμάσαμε. Δοκιμάσαμε και Νέα Δημοκρατία, δοκιμάσαμε και Πασόκ, δοκιμάσαμε και ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε, κάποτε λέγαμε ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Καλά, και Βαρουφάκη, το δοκιμάσαμε λίγο το 2015. Ελάτε, παρετήθηκε ο Βαρουφάκης, το μνημόνιο δεν το ψήφισε. Ναι, αλλά. Εν πάση περιπτώσει τώρα. Λοιπόν, τότε λέγαμε ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Εμείς το λέμε και σήμερα, ότι είναι εφικτός ο άλλος κόσμος, ότι μπορούμε να ζήσουμε με διαφορετικούς όρους στη ζωή μας και ότι η ρήξη είναι ένας μονόδρομος, δύσκολος δρόμος, αλλά ο δρόμος της αρετής και όχι ο εύκολος και ο στρωμένος με ροδοπέταλα. Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους τρεις. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, ενώ οδεύουμε προς τις κάλπες. 13 και σήμερα, ξαναλέω, αν δεν κάνω λάθος, να ευχηθώ και στους τρεις σας καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία στους δύο συνομιλητές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Παρομοίως. Και σας πολύ για την πρόσκληση. Και καλή επιτυχία, εγώ θα το λέω και συναδελφικά και στους δημοσιογράφους, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη η δουλειά αυτές τις μέρες και περνάτε δύσκολα. Καλή δύναμη σε όλους. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και ο κύριος Μάριος Διονέλης από το ΜέΡΑ25.